Ξέρεις να ξεχωρίζεις τους ανθρώπους από τα χαρακτηριστικά τους? Μείνε να σου πω! Γεια σου! Είμαι η Μαρία Δρετάκη και έχω δημιουργήσει αυτό το κανάλι για να μοιράζομαι μαζί σου ιδέες, τέχνη, γνώση, ομορφιά γιατί είναι στα πλαίσια της δουλειά μου. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα χαρακτηριστικά και το πώς καταλαβαίνουμε τους άλλους από την πρώτη ματιά κατά τη θεωρία των Κινέζων. Κάνε την εγγραφή στο κανάλι και πάτε και το καμπανάκι γιατί εδώ θα βρίσκεις πολλά ενδιαφέροντα βίντεο. Οι Κινέζοι διαβάζουν τα πρόσωπα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Τα πρώτα ίχνη αυτής της πρακτικής εντοπίζονται στην εποχή του κίτρινου αυτοκράτορα, 2.690 τόσα χρόνια π.Χ. Τι λένε λοιπόν οι Κινέζοι για τα μάτια, τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής και ανάλογα με το μέγεθος, το σχήμα και το χρώμα τους επηρεάζουν την προσωπικότητα του ανθρώπου. Πολύ σωστά, η αλήθεια από τα μάτια καταλαβαίνουμε τα πάντα. Έτσι, λύπη, χαρά, όλα φαίνονται από τα μάτια. Αλλά αυτοί λένε ότι τα μεγάλα μάτια, εκτός από την εξωτερική τους ομορφιά, χαρίζουν και φανερώνουν ένα ενθουσιώδη, αλλά επιπόλαιο χαρακτήρα. Το άτομο που έχει μικρά μάτια είναι έσω και έχει πολλά αφανέρωτα μυστικά. Αν τα μικρά μάτια έχουν σκληρό και κοφτερό σχήμα, σημαίνει ότι το άτομο είναι σνόπ και έχει απότομη συμπεριφορά. Μ, κάτι θα ξέρουν για να το λένε. Τα μαύρα μάτια, αν δηλαδή κάποιος έχει μαύρα μάτια έτσι ή πολύ σκούρα καστανά βρε παιδί μου, έτσι διαθέτει πολύ καλούς και ευγενικούς τρόπους. Hm. Τι λέτε καλέ, για να το δούμε. Ο άνθρωπος που διαθέτει καστανά ανοιχτά μάτια, έχει υπομονή, έχει ευγένεια, πίστη και είναι και ένα άτομο με χιούμορ. Νομίζω ότι είναι τα άτομα που αγαπάμε όλοι. Τα μάτια που έχουν μελή χρώμα είναι άτομα γενναία και πολύ ευγενικά. Το άτομο που έχει ανοιχτό χρώμα γαλανά μάτια είναι ρομαντικό, τρυφερό, δημιουργικό και έχει καλλιτεχνικές τάσει. Τέτοια ήθελα εγώ. Τα πράσινα μάτια φανερώνουν το άτομο, είναι εύστροφο, του αρέσει η πνευματική εξέλιξη και αρκετές φορές λένε ότι είναι καχύποπτο και έχει και ζήλια. Ζηλόφθονο ζηλιάρης. Λαμπερά υγρά μάτια. Τι λέτε τώρα. φανερόν άτομο που διαθέτει υψηλή νοημοσύνη και καλού τρόπου. Ωραίο είναι αυτό και είναι και εύκολο να τα κάνει υγρά. Γουρλωτά μάτια. Αυτά που προεξέχουν και είναι μεγάλα, μεγάλα, μεγάλα. Φανερώνουν ένα άτομο που διαθέτει και έχει μεγάλο πείσμα. Απότομη συμπεριφορά, αλλά είναι και νευρικό. Ξέρετε ότι μιλάνε και οι βλεφαρίδες, για να δούμε τι λένε, κατά τους Κινέζους πάντα, έτσι. Αν οι βλεφαρίδες λέει έχουν κλείσει μπροστά κάτω, αυτά χωρίς μάσκαρα, σημαίνει ότι το άτομο είναι απρόσιτο και έχει σνόπ χαρακτήρα. Μακριές βλεφαρίδες, ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κοντές βλεφαρίδες, δυναμισμό, θέληση, μαχητικότητα αλλά και τζιγκουνιά. Ο άνθρωπος που διαθέτει σκούρα φρύδια διαθέτει καλό και ισορροπημένο χαρακτήρα. Πυκνά φρύδια, φιλάνθρωπος και οικονομικά εγκρατής. Κάθετα και επίπεδα φρύδια, ψύχρεμος, άνετος, ανεκτικός άνθρωπος, καλός άνθρωπος. Μαλακά και πυκνά φρύδια χαρακτηρίζουν έναν άνθρωπο που είναι ευγενικός, έχει δυνατό μυαλό και υψηλή νοημοσύνη. Αν μέχρι τώρα τα μάτια σας δεν έπεφταν ποτέ στα αυτιά, από σήμερα θα τα προσέχετε πολύ. Θα αναγνωρίζετε πολλά πράγματα και πολλά κρυμμένα μυστικά. Αν γνώρισες ένα άνθρωπο που έχει μεγάλα αυτιά, τότε θα πρέπει να ξέρεις ότι πολύ συχνά αδιαφορεί και παραμελεί τα καθήκοντά του. Και είναι και λίγο τεμπέλης. Το άτομο που έχει μικρά αυτιά διαθέτει πολύ ευαίσθητη ψυχή αν κάποιο γνωστό σου πρόσωπο έχει αυτιά χαμηλωμένα, έτσι, έχουν δηλαδή κλείσει μπροστά κάτω, αυτό το άτομο να το υπολογίζει. έχει υψηλή νοημοσύνη. Για τσεκαρέτο. Αν τα φτιάνε μεγάλα και επίπεδα, αυτά που δεν έχουν διαχωριστικές γραμμές, όλα τα ξέρουν, είναι άτομα αγενή και είναι και τζιγκούνιδες. Έλα, έλα, να πιάσουμε τη μύτη τώρα. Λοιπόν, ακούστε. Αν έχει μεγάλη μύτη, στέκεται στι λεπτομέρειε. Αν έχει κοντή μύτη, φοβάται μέχρι και τη σκιά του. Και αν είναι άτομο με μακριά μύτη, πέρα που μπορεί να λέει ψέματα, γιατί θα μοιάζει στον πινόχιο, έτσι, είναι άτομο ψυχρό, με ευαισθησίε, αλλά είναι και φιλάνθρωπο. Το άτομο που διαθέτει φαρδιά μύτη, είναι ερωτικό και έχει πολλές, πολλές ερωτικές επιθυμίες. Πίσω τους! Γαμψή μύτη. Μ? Εξωστρεφής ομιλητικός χαρακτήρας και κρατά κακίες και δεν συγχωρεί εύκολα. Προσέξτε το αυτό. Αν η μύτη έχει κλείσει προς τα πάνω και είναι έτσι γαλλική, αυτό το άτομο έχει μεγάλη φαντασία και η συμπεριφορά του είναι αλλαζονική το μικρό στόμα φανερώνει ένα απλό χαρακτηρα και το μεγάλο στόμα δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι εξωστρεφής και αυθόρμητος. Θα σας πω ακόμα για τα δόντια. Αυτοί οι Κινέζοι δεν αφήνουν τίποτα. Τα, όλα, και, όλα κάτι τους λένε, ακόμα και η τρίχα που πετάει. Λοιπόν, θα σας πω για τα δόντια και θα τελειώσω με αυτό, γιατί ο άνθρωπος λίγο έχει μεγάλα δόντια, δι, διαθέτει δυναμισμό και δεν, τα, δεν το βάζει εύκολα κάτω. Ενώ αυτός που έχει μικρά δόντια ε, είναι μεθοδικός. Και αυτός που έχει κενά ενδιάμεσα εν, εν, εν στα δόντια του, ε, έχει ένδειξη ότι αυτός ο άνθρωπος θα γίνει πλούσιος. Η αλήθεια είναι ότι αυτό, ε, μου το έλεγε και η γιαγιά μου παλιά. Τι να πω πια με αυτού του Κινέζου, δεν αφήνουν να πέσει τίποτα κάτω. Εγώ τώρα θα σα πω κάποια πράγματα δικά μα. Όταν μια γυναίκα τραβάει τα μαλλιά τη και φαίνεται ξεκάθαρα το πρόσωπό τη, λένε ότι αυτή η γυναίκα είναι δυναμική. Η αλήθεια είναι ότι το έχω παρατηρήσει. Η γυναίκα που δεν μασάει τίποτα, τραβάει και πίσω τα μαλλιά τη. Όταν η γυναίκα έχει συνέχεια τα μαλλιά της μέσα στο πρόσωπό της, και αυτό το βλέπουμε συνήθως σε ηλικίες από 12 έως 25, τότε λέμε ότι αυτή η γυναίκα έχει ανασφάλεις. Φυσικά και ανάλογα με το σχήμα του προσώπου, μπορούμε να ενδυναμώσουμε ή να μαλακώσουμε τα χαρακτηριστικά με τα μαλλιά. Επίσης μπορούμε να κρύψουμε, ε, για παράδειγμα, τα μεγάλα αυτιά ή να απογειώσουμε και να ενδυναμώσουμε τα χρωματιστά και ωραία μάτια. Και φυσικά μπορούμε να αλλάξουμε το σχήμα του προσώπου με τα μαλλιά ή μπορούμε να το τονίσουμε. Χωρίς να είμαστε Κινέζοι, αλλά εφόσον είμαστε επαγγελματίε στη δουλειά μας, οφείλουμε να γνωρίζουμε και να δίνουμε στους πελάτες μας στυλ, αλλά και τη μοναδικότητα που τους αξίζει αν οι Κινέζοι διαβάζουν τα χαρακτηριστικά από το 2600 τόσα χρόνια π.Χ., φανταστείτε τι πρέπει να ξέρουμε εμείς και τι πρέπει να κάνουμε ε, το 2022. Φυσικά και πρέπει να διαβάζουμε τα πρόσωπα, γιατί πάνω στα πρόσωπα δουλεύουμε και εμείς και κάνουμε τους πελάτες μας χαρούμενους. Με γνώση προσωπολογίας και με σωστή επαγγελματική τοποθέτηση μπορούμε να κάνουμε θαύματα, να ενδυναμώσουμε και να δημιουργήσουμε ένα χαρακτήρα, αλλά και να μαλακώσουμε και να αξομαλύνουμε τα χαρακτηριστικά και να δημιουργήσουμε την απόλυτη αρμονία. Γράψε μου στα σχόλια ποιο είναι το δυνατό σου ή το αδύναμο σου σημείο στο πρόσωπό σου. Στείλε μου μια φωτογραφία αν θέλεις, χωρίς να χρειάζεται να την ανακοινώσουμε, inbox, έτσι, και εγώ θα σου στείλω πίσω μια ιδέα για τα μαλλιά σου, είτε για να ενδυναμώσεις, είτε για να σβήσεις χαρακτηριστικά του προσώπου σου. Για περισσότερα βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτε και το καμπανάκι, γιατί κάθε Κυριακή έχουμε νέα βίντεο. Τα φιλιά μου!